νέος. Έχω κάνει 13 βιβλία. Θα τα βρείτε εδώ πέρα πίσω από το φέρι. Και όταν η μάρα μου πρότεινε να παρουσιάσουμε ένα βιβλίο, έψαξα να βρω ποιο βιβλίο είναι το κατάλληλο για να πούμε σήμερα. Μαζί σας και σε αυτή την χρονική στιγμή, σε αυτόν τον χρόνο. Από όλα λοιπόν τα βιβλία που βρήκα, αυτό που μου ήταν πολύ έτσι, πώς να το πω, εντύπωση για να το παρουσιάσουμε σήμερα και που το έχει και συμπτωματικά εικονογραφήσει και η Μάρα, είναι ο Μαύρος Ουρανός με ροζ συννεφάκια. Ένας περίεργος τίτλος, έτσι, Μαύρος Ουρανός με ροζ συννεφάκια. Το έχουμε δει ποτέ αυτό, να έχει μαύρο ουρανό αλλά να έχει και ροζ συννεφάκια. Στον ουρανό, όταν βρέχει συνήθως τι χρώμα έχουν τα σύννεφα. Τι χρώμα έχουν τα σύννεφα. Μπλε. Μπλε. Όχι. Γκρι. Γκρι. Μαύρα, μαύρα, σκούρα. Καφέ. Μαύρα. Όταν πάει να βρέξει. Κόκκινα. Κόκκινα δεν έχει. Κόκκινα το σκέφτηκε ο Γκόραν, εδώ και ο θείος του. Η ιστορία λοιπόν έχει ως εξής. Ο μικρός ο Γκόραν, ένα παιδί στην ηλικία σας, έτσι, τρίτη, τετάρτη, πέμπτη, πέμπτη. Ένα παιδί λοιπόν στην ηλικία σας έχει έρθει από τα ξένα. Γιατί έχει έρθει από τα ξένα, για ποιο λόγο συνήθως έρχονται μικρά παιδιά από το εξωτερικό στην Ελλάδα. Ποιος μπορεί να μου εξηγήσει. Είναι κανένας που είναι από άλλη χώρα εδώ πέρα. Ποιος είναι από άλλη χώρα. Είστε εσείς. Από Αλβανία. Γιατί ήρθατε λοιπόν εδώ. Ήταν περαστικά, ενώ πηγαίνατε στο χωριό σας εκεί πέρα στην πόλη. Όχι, πήγατε μέσα. Τι πήγατε μέσα. Οι άνθρωποι λοιπόν μετακινούνται για κάποιο συγκεκριμένο λόγο από ένα μέρος στο άλλο. Έτσι. Εγώ από τη Θεσσαλονίκη που είμαι, που έχω γεννηθεί, έχω μετακομίσει σε ένα χωριό στην Βόρεια Έγκυα για ένα συγκεκριμένο λόγο. Δεν είναι έτσι. Έχω μετακομίσει γιατί. Για να αναπνέω καθαρό αέρα, για να πίνω καθαρό νερό, για να έχω τη θάλασσα δίπλα μου. Έτσι. Και ο Γκόραν για ένα συγκεκριμένο λόγο μετακόμισε. Και εσείς έχετε μετακομίσει. Άλλα παιδιά έρχονται επειδή είναι εκεί πέρα που βρίσκονται, έχει πάρει πολύ μεγάλη φτώχεια και προσπαθούν να πάνε κάπου που να βρουν μια καλύτερη ζωή. Στην περίπτωση όμως του Γκόραν ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Η χώρα του Γκόραν είχε πόλεμο. Και όταν γίνεται πόλεμος, δεν λειτουργεί τίποτα από αυτό που ονομάζουμε κανονική ζωή. Δεν λειτουργεί το σχολείο. Ούτε καν λαϊκή αγορά, να πας να ψωνίσεις τα απαραίτητα για την ημέρα. Οπότε ο Γκόραν βρέθηκε στη χώρα μας, που η χώρα μας, σε μια πολύ ωραία ζωγραφιά που έχει κάνει εδώ πέρα η Μάρα, σαν φαντάκι, θα δείτε ότι σε αντίθεση με την υπόλοιπη, με το υπόλοιπο ταραγμένο πριν από χρόνια, τώρα είναι λίγο καλύτερα, χάρτη μας εδώ πέρα στα Βαλκάνια, ήταν η μοναδική που είχε ομπρελίτσες και λουλουδάκια, όταν παντού υπήρχαν στρατιώτες. Ο Γκόραν λοιπόν προτίμησε να έρθει σε μια χώρα που να μην έχει αυτά τα προβλήματα. Αλλά όταν ήρθε στη χώρα, έτσι, και πήγαινε σχολείο, εξακολουθούσε το κεφάλι του να έχει κάποιες εικόνες, κάποιες άσχημες εικόνες. Γι' αυτό και στο σχολείο όταν το καλούσε ο δάσκαλος να ζωγραφίσει, η κασετίνα είναι του Γκόραν. Τι παρατηρούμε εδώ πέρα. Ποιος θα μου πει. Ποιος είναι ο έξυπνος της παρατηρήσεως. Τι θα παρατηρήσετε εδώ πέρα. Το μαύρο είναι πιο μπουκ. Αυτό τι σημαίνει. Ακούσατε. Από όλη αυτή την κασετίνα με όλα αυτά τα ωραία τα χρώματα. Ποιο είναι το αγαπημένο χρώμα του τώρα από ό,τι φαίνεται. Το μαύρο. Το μαύρο. Γιατί είναι το μαύρο. Το αρέσει. Ναι, αλλά γιατί το αρέσει. Πώς φαίνεται εδώ πέρα ότι είναι το μαύρο και το αρέσει. Από το πολύ το ξύσιμο, το ζωγραφίζει, φτάνει στο τέλος, το ξύνει, το ξανά, πάλι το ίδιο. Ενώ βλέπετε, δεν το αρέσουν καθόλου σχεδόν τα έντονα χρώματα, το κόκκινο, το κίτρινο, το πράσινο. Αυτό τι σημαίνει ότι έχει στο μυαλό του τώρα, ακόμα. Το μαύρο, έχει τη δυστυχία, το σύννεφο. Το μαύρο σύννεφο που λέγαμε. Και αυτό έχει πάρα πολύ, γιατί έκρινα όμως ότι αυτό το βιβλίο μπορεί να έρθει και σήμερα. Γιατί αυτό που ακούμε, τι είναι στις ειδήσεις, στο σχολείο, παντού. Αρνητικές ειδήσεις δεν είναι. Συνέχεια. Και μας λένε τη μεγάλη πόσο άσχημα είναι τα πράγματα. Ποιος μπορεί να μου πει, λίγο μεγάλος έτσι που να καταλαβαίνει. Ποιος μπορεί να μου το πει. Εγώ που είμαι λίγο μεγάλος. Τι έχεις καταλάβει λοιπόν.
Πώς πάνε τα πράγματα, καλά, όλα καλά. Ε? Ποιος μπορεί να μου πει από αυτά που ακούει στη συζήτηση στο σπίτι, με την ανεργία που υπάρχει, που δεν υπάρχουν και πολλά λεφτά όπως υπήρχαν παλιότερα. Δεν έχει αρχίσει. Πώς? Ναι, έχει αρχίσει περισσότερη φτώχεια τώρα. Έτσι, είδατε το φίλο εδώ πέρα. Καινούργιε λέξει παίρνουν μέσα στο λεξιλόγιο μα. Δεν έχουμε ούτε λεφτά. Ούτε? Ούτε λεφτά. Λεφτά, ναι. Είδατε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό επέλεξα να βρω αυτή την ιστορία. Ο Γκόραν βέβαια έχει άλλου λόγου. Εμεί έχουμε άλλου λόγου σήμερα. Αλλά επίση έχουμε και λόγου να αισιοδοξούμε. Γιατί πάντα θα υπάρχει ένα ροζ συννεφάκι στο μαύρο μα ουρανό. Ο Γκόραν που λέτε, να επιστρέψουμε στον Γκόραν, καθόταν μόνος του στο γραφείο. Και αυτός που διηγείται την ιστορία, μέσα από τη δική μου την πένα, είναι ένας συμμαθητής του, ο οποίος είναι ο μοναδικός που του κάνει παρέα. Γιατί ο Γκόραν είναι κατσούφισε και δεν είναι πολύ κοινωνικός. Δηλαδή εσείς που είσαστε μια ωραία παρέα και παίζατε εδώ και πηγαίνατε και παίζατε πιάνο τόσο όμορφα, έτσι δεν είναι ο Γκόραν, δεν θα συμμετείχε σε αυτό. Γιατί το κεφάλι του είναι ακόμα εκεί πέρα, στην πατρίδα του, όπου είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Και όπως είδαμε και πιο πριν, το μαύρο κυριαρχεί στη ζωγραφική του και στο κεφάλι. Οπότε ο Γκόραν ήταν ένα μοναδικό παιδί που κανένας δεν το έπαιζε. Και όταν λοιπόν ο δάσκαλος μια φορά τους είπε να ζωγραφίσουν έναν ουρανό, ο Γκόραν αρνήθηκε να κάνει έναν ουρανό. Γιατί ο μοναδικός ουρανός που ήξερε ήταν ένας μαύρος ουρανός. Ένας ουρανός με πολλά προβλήματα. Και εδώ θα σας πω ότι αυτή η ιστορία είναι βγαλμένη μέσα από ένα αληθινό περιστατικό. Πριν από 6-7 χρόνια πριν να γράψω την ιστορία, είχα πάει σε ένα σχολείο. Ήταν ένα παιδάκι που ζωγράφιζε πραγματικά με αυτούς τους ουρανούς. Και από εκεί πήρα την ιδέα και συνέχισα την ιστορία και έγινε βιβλίο. Ήταν ένα παιδάκι σαν τον Γκόραν, που δεν μπορούσε να ζωγραφίσει. Και όποτε έπρεπε με το ζόρι να το κάνει, γιατί ένιωθε την πίεση, αφού τα άλλα παιδιά ζωγράφιζαν. Αυτός έκανε μαύρους ουρανούς. Ο μοναδικός λοιπόν φίλος του Γκόραν που μπορούσε να του ξανοιχτεί και να του ανοίξει την καρδιά του δηλαδή και να του πει την ιστορία του ήταν το παιδί που μας περιγράφηκε την ιστορία. Και από εκείνον έμαθε ότι αυτό που είπαμε και πιο πριν, ότι στη χώρα του έχει πολλούς στρατιώτες, έχει πόλεμο, έχει καταστρωθεί και έχει γενικώς ό,τι μαύρο μπορεί να υπάρχει σήμερα στο πλανήτη. Ο Γκόραν όμως είχε και έναν θείο. Και εδώ έρχεται η αισιόδοξη πινελιά. Ο θείος τι δουλειά κάνει που μπορεί να κάνει, ποιος μπορεί να μου πει εδώ πέρα. Ζωγραφική! Ζωγράφος, αφού το καταλάβατε. Γιατί η φόρμα μπορεί να είναι και υδραυλικός. Και η υδραυλική φορά είναι φόρμα. Τι κρατάει στα χέρια του. Ζωγραφική! Κλειδί, τι κρατάει, πώς λέγεται αυτό το. Πώς λέγεται αυτό το. Παλέτα, μπογιές. Πώς, μπογιές, δεν κρατάει μπογιές. Όχι ακριβώς μπαλέτα, μπαλέτα είναι ένα κάτι άλλο. Παλέτα. Πα. Πα. Το μπαλέτα είναι άλλο πράγμα, Κοντά όμως είναι αυτά. Λοιπόν, οπότε είχε ένα θείο ζωγράφο. Με το θείο του το ζωγράφο λοιπόν κάθονται πολλές φορές και ζωγραφίζουν. Γιατί είναι και κοντινός του άνθρωπος, οπότε μπορεί να ξανοιχτεί περισσότερο. Και ο θείος του, γιατί είναι ο άνθρωπος που έχει τις μπογιές, έχει την τέχνη μέσα του, έχει δηλαδή την αισιοδοξία μέσα του, που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο μας, του κάνει ροζ συννεφάκια πάνω στις μαύρες ζωγραφιές. Βλέπετε που ο θείος του χρησιμοποιεί και το κόκκινο. Μήπως και ποτέ δεν του αλλάξει και λίγο και τη γνώμη για τον κόσμο, ότι δεν είναι όλα τόσο μαύρα. Ο Γκόραν έτσι άρχισε να ζωγραφίζει, όλο και πιο συχνά. Και εκεί που έκανε μόνο μαύρες ζωγραφιές, άρχισε να βάζει και λίγο κόκκινο και λίγο ροζ μέσα στις ζωγραφίες του, Έτσι δημιουργήθηκε ο μαύρος ουρανός με τα ροζ συννεφάκια. Που σημαίνει ότι όσο μαύρη κι αν είναι η ζωή μας, εμείς έχουμε υποχρέωση να βρούμε αυτό το ροζ, αυτό το κόκκινο, αυτό το χρωματιστό που θα μας κάνει να ξυπνάμε την επόμενη μέρα το πρωί. Να είμαστε αισιόδοξοι. Να μην τα βλέπουμε όλα μαύρα. Και αν ποτέ ακούμε στην οικογένεια ή στο σπίτι μας ότι όλα είναι μαύρα και μελαγχολικά, εμείς θα είμαστε αυτοί που θα δώσουμε αυτό το ροζ χρώμα. Έτσι έκανε τον Γκόραν με τη σημαία του
Ο θείος του Τούρκου μια μέρα που ξέρεις μπορεί να γίνει και σημαία του καινούργιου κράτους που θα γίνει. Και τότε για πρώτη φορά, επειδή άκουσε κάτι πολύ ευχάριστο τώρα, χαμογέλασε. Γιατί όταν ζωγραφίζει κάποιος πολύ μαύρα πράγματα, φαντάζεται πόσο κατσούκης είναι, έτσι. Λοιπόν, τώρα θα σας παραδώσω στη Μάρα την Τζαφαντάκη, την εικονογράφο του βιβλίου, τη ζωγράφο, για να δημιουργήσετε μαζί μία κάτι που έχει σχεδιάσει στο μυαλό του.